αντιμέτωποι με το ανθρώπινο δράμα πίσω από τις αμέτρητες εικόνες απελπισμένων προσφύγων και μεταναστών που προσπαθούν με κάθε τρόπο να φτάσουν στα παράλια της Ελλάδας είτε άλλων ευρωπαϊκών χωρών, βρέθηκαν πριν από λίγες ημέρες κάτοικοι των Μαλίων. Η θάλασσα ξέβρασε τα υπάρχοντα μεταναστών που είναι άγνωστο αν βρίσκονται στη ζωή είτε χάθηκαν ανοιχτά της Κρήτης, χωρίς να κερδίσουν ποτέ τη ζωή που ονειρεύτηκαν για τους ίδιους και πολύ περισσότερο για τα παιδιά τους. Πραγματικά στεναχωρηθήκαμε και το πήραμε την αστυνομία, ήρθε, πήρε τα ευρήματα, πήρα τηλέφωνο, ξαναπήρα. Μου λένε ότι αυτή είναι δουλειά του λιμενικού, ότι κανένας δεν ήρθε να το αναζητήσει. Ποιος να έρθει να το αναζητήσει? Ή από κάποια βάρκα έπεσε ή οι άνθρωποι θαλασσοπνίγηκαν. Ένα σακίδιο, διάσπαρτα ρούχα, προσωπικά αντικείμενα και ένα σωσίβιο θορύβησαν τους περιπατητές στην παραλία ποταμός των Μαλίων. Όπως εξηγεί η Ιλιάνα Κιούση, οι φωτογραφίες που περιείχε το άδειο από χρήματα πορτοφόλι αλλά και τα ρουχαλάκια που υπήρχαν στο σακίδιο προόδιδαν ότι ανήκουν σε πρόσφυγες είτε μετανάστες. Βρήκαμε μέσα φωτογραφίες ενός μπαμπά και μιας κόρης γύρω στα 10. Είχε μια αλαξιά δικιά του, λίγα παιδικά ρουχαλάκια, ένα παιδικό σωσίβιο. Μία από τις φωτογραφίες εικονίζει ένα 5χρονο κοριτσάκι την ημέρα των γενεθλίων του, αγκαλιά με τον πατέρα του. Η Ιλιάνα Κιούση, μητέρα και η ίδια, έμεινε συγκλονισμένη όταν άνοιξε το σακίδιο, μέσα στο οποίο ήταν τακτοποιημένα με μεγάλη φροντίδα λιγοστά ανθρικά ρούχα, αλλά και παιδικά για κορίτσι ηλικίας 8 έως 10 ετών. Δεν ήταν πολύ καιρό στη θάλασσα, γιατί άνοιγε εύκολα το φερμουάρ, δεν είχε πολύ αλάτι, τα πράγματα ήταν μέσα στις σακούλες και δεν είχε πάθει διάβρωση η σακούλα. Και πραγματικά θα ήθελα να είχαμε κάποια ενημέρωση και από τους υπευθύνους. Είναι δύο άνθρωποι, ένα παιδάκι, κάτι συνέβη. Με το βλέμμα στραμμένο στη θάλασσα αναρωτιέται τι απέγιναν οι άνθρωποι στους οποίους ανήκει το σακίδιο. Ας κάνουμε κάτι και για αυτούς. Ό,τι περνά από το χέρι μας. Κάποιοι θα τους αναζητούν, δεν ξέρουμε αν η μαμά ζει. Κάποιος θα τους αναζητεί. Αν ο πατέρας και η μικρή του κόρη έφτασαν στον προορισμό τους χωρίς τα υπάρχοντά τους που ξεβράστηκαν τυχαία στα Μάλια είτε χάθηκαν σε κάποιο από τα αμέτρητα ναυάγια που διαδραματίζονται στην Ανατολική Μεσόγειο. Η ίδια έσπευσε να ειδοποιήσει τις αρχές παραδίδοντας τα υπάρχοντα της οικογένειας με την ελπίδα να βρεθούν απαντήσεις για την τύχη τους. Πήγαινε για ένα καλύτερο αύριο. Αν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Να βρεθεί ένα κοριτσάκι, ήταν γύρω στα 10 γιατί είχε φωτογραφία από τα γενέθλιά του το 2013 και ήταν περίπου σαν τη κόρη μου, 3-4. Mm-hmm. Και είχε φωτογραφίες λατρείας μπαμπά και κόφη. Στην αρχή νομίζαμε ότι ήταν μαμά. Mm-hmm. Μετά είδαμε τις φωτογραφίες. Τα είχε τόσο ωραία φτιαγμένο μπαμπά στα πράγματα που νομίζαμε ότι ήταν μαμά. Παρά το αίτημα στις αρχές να κοινοποιηθούν οι φωτογραφίες με την ελπίδα να βρεθούν συγγενείς τους που είναι πιθανό να τους αναζητούν, δεν δόθηκε άδεια για λόγους προσωπικών δεδομένων.